Μενέλα Οστασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροάτες. Λοιπόν, το τι γίνεται στον περίγυρο, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, το αποκωδικοποιούμε όσο μπορούμε. Το θέμα είναι τώρα εμείς πώς θα κινηθούμε. Είναι πολύ επίπεδο αυτό όλο. Εμείς, Λάμπρο, πρέπει να κινηθούμε λειτουργικά. Δηλαδή, να μην μιλάμε αορίστως όπως έχουμε μάθει με συμμαχίες, με διακηρύξεις κτλ. Πρέπει να γίνουμε πιο business like, δηλαδή να γίνεται η δουλειά. Πώς θα γίνει τη δουλειά? Εμείς έχουμε μία σειρά συμμαχιών. Μας έχει μπλέξει ο πόλεμος στην Ανατολή. Πολύ περισσότερο εμάς μας επηρεάζει αυτό παρά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και έχουμε το εξής ζήτημα τώρα εδώ. Όπως είναι απλωμένες οι συμμαχίες μας εμάς, διέρχονται από συγκεκριμένες χώρες. Το Ισραήλ έχει μπλέξει σε αυτό το πόλεμο και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεμπλέξει. Υπολογίζεται ότι το 2024 σύμπλην θα πάει με αυτή τη διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή προς το τέλος του έτους το Ισραήλ θα απεγκλωβιστεί από αυτή την κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις μέχρι τότε, αλλά είναι αρκετά μπλεγμένο το Ισραήλ, ο οποίος είναι πολύ σκληρός πάρτνερ σε εμάς, πολύ σκληρός σύμμαχος σε εμάς στο Τρίγωνο και με την Κύπρο ανατολικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αραβικές χώρες, οι οποίες και αυτές τις επηρεάζει το σχήμα αυτό που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα και τα Παλαιστινιακά και τα υπόλοιπα, δηλαδή τις αδρανοποιεί. Εκεί έχουμε την Αίγυπτο, την οποία την πολιορκεί η Τουρκία. Δεν νομίζω εγώ ότι θα φτάσει πολύ μακριά, αλλά πάντως την πολιορκεί και θα βελτιώσει τις σχέσεις της όπως έκανε και με εμάς. Έστω σε ένα αρχικό επίπεδο, αλλά εκεί η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις επιχειρηματικά, οικονομικά, στρατιωτικά. Μετά έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είναι κρίσιμο ζήτημα για μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση σε αυτούς, διότι σε κάποια σημεία στέκονται ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία και τους επηρεάζει με κάποιο τρόπο αυτή η αντιπαράθεση που έχει εξελιχθεί στη βάση της Ουκρανίας, τη Σαουδική Αραβία, και τώρα έχουμε φτάσει στην Ινδία. Εκεί είναι ο προορισμός ο τελικός, η Ινδία. Mm-hmm. Ωραία, εκεί τελειώνει ο διάδρομος αυτός ανατολικά στο βάθος της Ασίας εμάς. Δεν μιλάμε πλέον για Αιγής Ανατολή. Η Ινδία δεν επηρεάζεται από το μέτωπο του Ισραήλ Γάζα και ούτε τόσο πολύ από το μέτωπο της Ουκρανίας. Η Ινδία είναι ιδιότυπη κατάσταση και γενικά το βάθος της Ασίας δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο για μας, ούτε στη διπλωματία μας, ούτε στη στρατηγική μας, ούτε στην πολιτική αντίληψη. Τα μεγέθη είναι θηριώδη. Αυτά είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε ορισμένα ζητήματα και στο εμπόριο και στην ναυτιλία και στα ενεργειακά και στις τεχνολογίες και στα στρατιωτικά. Ο χρόνος περνάει, επειδή ακριβώς η Τουρκία κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα τώρα η Τουρκία στην διεθνή της πολιτική από ό,τι είχε, ξέρω εγώ, την προηγούμενη τετραετία, από ό,τι είχε γενικώς από το 2016 και μετά, που όλες τις κινήσεις βολεύαν εμάς. Δηλαδή εξαντανακλάσεις, χωρίς κάτι να κάνουμε. Εμείς έκανε λάθος στρατηγική η Τουρκία, με αποτέλεσμα ότι εμείς βγαίναμε ευνοημένοι και ακόμη και αν κάτι καθυστερούσαμε στη δική μας τακτική, όχι τόσο στρατηγική, τη στρατηγική την έχουμε αποφασίσει εμείς που ακολουθούμε, αλλά τακτικά είμαστε αργοί παίκτες της τακτική και πολύ φλίαροι. Ό,τι έκανε όμως η Τουρκία εξαντανακλάσεως είχε κέρδος για μας, κάλυπτε το κενό το οποίο, το κενό των χειρισμών μας, τους αργούς χειρισμούς μας. Αν δεν το κεφαλοποιείς αυτό, κάποια στιγμή θα το χάσεις. Τώρα πλέον, όχι μόνο πρέπει και να το κεφαλοποιείς και να το κινείς πολύ πιο γρήγορα. Η πολιτική που ακολουθεί ο Φιντάν είναι ανατολική, που σημαίνει ότι έχει κλείσει και έχει δημιουργήσει ύφεση στο μέτωπο με εμάς. Δεν ασχολούνται τόσο με εμάς, ακόμη και τώρα που γίνεται μια κάποια φασαρία και τα υπόλοιπα. Είναι δευτερεύον επίπεδο για αυτούς, την κάνουν και για εσωτερικούς λόγους, έχουν και τις αυτοδιοικητικές εκλογές τώρα τον άλλο μήνα, και δημιουργούν ορισμένες εντάσεις. Οι εντάσεις αυτές δεν είναι καθοριστικές, αλλά βλέπουμε ας πούμε τώρα μια σοβαρή συμμαχία με την Αλβανία. Είδαμε την επίσκεψη Ερντογάν πολυεπίπεδο στην Αίγυπτο.
δημιουργεί, πάει και πλήττει, βλέπουμε, έχει στοχοποιήσει τους Κούρδους της Συρίας. Αυτά είναι κεντρικά μέτωπα τώρα για την Τουρκία. Πάει και δημιουργεί μια στρατηγική σχέση και με εξοπλισμούς και με λιμάνια στη Σομαλία. Παίρνει δηλαδή, πώς κάναμε εμείς την κίνηση και μπήκαμε στη δύναμη της Ερυθράς με τη δυτική πλευρά. Πάει η Τουρκία, παίζοντας ανατολικά και το δικό της το παιχνίδι, κλείνει αυτή τη συμμαχία με τη Σομαλία, η οποία Σομαλία βλέπει και στην Ερυθρά και πολιορκεί και την Αίγυπτο μαζί με τη Λιβύη, όπου έχει οργανώσει η Τουρκία τη θέση της πολύ καλά. Και προσπαθεί να αυξήσει η επιρροή τώρα και στην Ανατολική Λιβύη. Ανοίγεται σε όλη τη Λιβύη και δημιουργεί μια προσδοκία και θα παίξει το χαρτί της καλά στην ενιαία Λιβύη. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα τώρα θετικές κινήσεις. Καθόμαστε, κοιτάμε ας πούμε την Τουρκία και λέει μας έκανε μια παραβίαση, ξέρω εγώ, μας έστειλε μια ακτεωρό. Ναι, να τα κοιτάμε αυτά. Να κοιτάμε τις ναύτεξ. Αλλά πρέπει και αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτωπο. Είναι ένα μέτωπο η Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά που το παρακολουθούμε, τις φιλοδοξίες της να αποτελέσει θαλάσσια δύναμη, τα θέματα που μας θέτει με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ωραία, αυτό είναι ένα μέτωπο. Δεν είναι όλα τα μέτωπα. Δηλαδή εμείς θα πρέπει αυτό το μέτωπο να το αντιμετωπίσουμε δημιουργικά και ταυτόχρονα να κοιτάμε πόσο γρήγορα θα εξελίξουμε τη δική μας διεθνή πολιτική. Όχι μόνο στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ ή ξέρω εγώ. Πρέπει να τρέξουμε τις περιφερειακές μας συμμαχίες. Το κάνουμε μέχρι ενός σημείου και μετά κατεβαίνουν οι ρυθμοί καθεστώς. Μας το έλεγαν και ξένοι διπλωμάτες, φίλο χωρών της περιοχής, ότι έρχεστε, βρισκόμαστε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Αλλά δεν προχωράτε στο διάτα αυτά. Και είμαστε στο ίδιο σημείο. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο ταχείς, πολύ πιο αποφασιστικοί και πολύ πιο συγκεκριμένοι. Εδώ δεν κάνουμε πολιτική διακηρύξεων, εδώ κάνουμε έμπρακτη πολιτική. Δηλαδή, πού συγκλίνουμε, πού θα συνεργαστούμε, ποια είναι η λειτουργικότητα, με ποια λειτουργικότητα θα συνεργαστούμε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι άλλο επίπεδο σχέσεων, άλλο επίπεδο ζητημάτων και άλλο επίπεδο χρονοδιαγράμματος και αποφασιστικότητας πρέπει να έχει, πρακτικού πνεύματος δηλαδή. Συζητώ μαζί σου. Θέλουμε να κάνουμε ένα συνεταιρισμό. Αυτά αν δεν τα μορφοποιείς, αν δεν δημιουργείς τελεσμένα, κάποια στιγμή θα αναιρεθούν. Πίσω βέβαια, δεν είναι. Εδώ είναι ιδιότυπο το έργο. Είναι μαραθώνιος, αλλά με σπριντ. Ναι. Με διάμεσα σπριντ. Έχει ενδιάμεσα σπριντ αυτό. Εάν εσύ δεν κάνεις ενδιάμεσα σπριντ, επειδή έχεις μείνει και πιο πίσω και επειδή πιο πίσω εννοώ λόγω της προηγούμενης δεκαετίας, έχουμε ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καλύψουμε από σήμερα αύριο. Ναι, αλλά τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να τα καλύψουμε και με τις περιφερειακές μας σχέσεις. Τώρα έχουμε δύο ευκαιρίες. Πολλές έχουμε έτσι, αλλά μεταξύ άλλων, ενώ που αναφέρονται τώρα, η Ινδία είναι το ένα. Άρα να είμαστε πολύ πιο ενεργοί εκεί στο θέμα του διαδρόμου, έτσι, επειδή η Ελλάδα θα είναι η απόλυξη του IMEC, του India Middle East Corridor. Ναι. Και το δεύτερο, τα ενεργειακά, επειδή επίκυνται οι γεωτρήσεις στην Κρήτη. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Στα ενεργειακά έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά μας έλεγε και προχθές ο Θεόδωρος Τσακίρης ότι ας πούμε το καλώδιο, το ηλεκτρικό Ελλάδας-Αιγύπτου δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Όχι, γιατί να καθυστερεί αυτό. Ναι. Είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να περάσουμε στο διατάφτα. Δεν γίνεται. Ας πούμε ότι καθυστερεί λίγο το Ισραήλ λόγω των θεμάτων εκεί. Στην Αίγυπτο γιατί να καθυστερείς. Ναι. Να πήγαν οι Τούρκοι, βάζουν ολόκληρες αντζέντες. Μα είχες εσύ χρόνια ολόκληρα την ευχέρεια να έχεις προχωρήσει αυτή τη συμμαχία και αυτές τις συνεργασίες που συμφέρει και τη μία χώρα και την άλλη, έτσι. Άλλο επίπεδο εμπιστοσύνης υπάρχει προς εμάς. Ναι, και άλλο με τους Τούρκους. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να συνηθίσουμε να μην βλέπουμε τους άλλους να σταματήσουμε να μιλάμε, ναι. Να κινούμαστε. Εμείς έχουμε τη δική μας, έχουμε τις δικούς μας στόχους, έχουμε τη στρατηγική μας
πρέπει να ντυλάρουμε, να κάνουμε deals. Να κάνουμε τις δουλειές μας. Θα σταματήσουμε τον μπλα-μπλα. Πολύ μπλα-μπλα. Ευχαριστούμε, Μενέλα, τα λέμε και από το σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μενέλα, στο Ασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.